υπάρχει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Επάνω στο οποίο υπήρχε ένας Ισραηλινός πολίτης αραβικής καταγωγής, ο οποίος προέρχεται από το Βόρειο Ισραήλ και ήταν ο ηγέτης μιας μουσουλμανικής οργάνωσης του Ισραήλ. Μια σχετικά σκληροπυρηνική οργάνωση. Υπάρχει μια πληροφορία που τον θέλει νεκρό κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, υπάρχει μια άλλη πληροφορία που τον θέλει τραυματία. Όπως και να έχει, εάν αληθεύει είτε η μία είτε η άλλη πληροφορία, το σίγουρο είναι ότι οι πολίτες του Ισραήλ αραβικής καταγωγής μέσα στις επόμενες ώρες θα βγουν στους δρόμους. Εμείς βλέπουμε ήδη στους δέκτες μας τώρα από το δίκτυο Al Jazeera τις συγκεντρώσεις που γίνονται σε διάφορα σημεία. Ναι. Η εικόνα που παίρνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι από το Al Jazeera. Al Jazeera, ναι, τώρα, ζωντανή εικόνα. Ήδη υπάρχει μια κινητοποίηση. Αυτό όμως, συγγνώμη, πάνω που σε διακόψαμε, έτσι τρέχουμε λίγο την ισογραφία, είναι ότι οι πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών. Σε 20 και τραυματίες σε 60. Έτσι, πάντα πληροφορίες. Πάντα μιλάμε σύμφωνα με πληροφορίες. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, γιατί από το πρωί γνωρίζουμε εδώ από τις 5 και 4 περίπου εδώ στην ΕΡΤ ότι υπήρχαν αληθινά πυρά από τους Ισραηλινούς κομμάντο. Και βεβαίως υπάρχει και μια μεγάλη ανησυχία. Σας θυμίζουμε το τηλέφωνο για τους Έλληνες 210-36-81-730. Για τους συγγενείς των πολιτών, των συμπολιτών μας που... Είναι το τηλέφωνο του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτό που μας έδωσε ο κύριος Δελαβέκουρας, για να πάρετε πληροφορίες για τους Έλληνες που θα πάνε στα πλοία. Επίσης, ναι, να σας πω ότι επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος που ψάχνει να δει τι έχει γίνει με τα πλοία, τελικά πόσα πλοία έχουν καταληφθεί και αν κατελήφθηκε η ελεύθερη μεσόγειος ή όχι, η πληροφορία που υπάρχει από συναδέλφους και από τον BBC και από το Al Jazeera που συνομίλησα πριν από λίγο, είναι ότι έχουν καταληφθεί όλα τα πλοία και έρχονται προς τα δω. Όλα τα πλοία, μάλιστα. Όλα και όλα το ελληνικό. Έχουν καταληφθεί όλα τα πλοία. Κύριε Βουδούρη, συγγνώμη λίγο, μείνε μαζί μας πάνω που θες συμπληρώνεις. Μαζί μας ο κύριος Οδυσσέας Βουδούρης, βουλευτής του ήταν να πάει. Ήταν να πάει, δεν πήγε, να δούμε και τις δικές του πληροφορίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουδούρη. Καλή σας μέρα. Τι έχετε μάθει? Ναι, καταρχήν εμείς με τον Τάσο τον Κουράκη, που είναι επίσης βουλευτής, είχαμε δρομολογήσει να πάμε στο πλοίο Σεδόνη μέσω της Κύπρου. Υπήρξε μια παραχώρηση κάθετη της κυβέρνησης, τέλος πάντων δεν μπορέσαμε να πειραστούμε. Αυτό το οποίο συμβαίνει, καταρχήν να πούμε ορισμένες λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι αυτή η επίθεση άρχισε σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ, 65 ή 70 μίλια από τις ακτές. Ναι. Δεν γνωρίζω εσείς που έχετε την πληροφορία εκτός από αυτό το οποίο μετέδωσε το Ισραήλ. Με βάση την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το ίδιο πράγμα λέει αυτό που λέτε και εσείς. Αυτό που μας έλεγε ο συνάδελφος ο Πάνος Χαρίτος είναι για τα 90 ναυτικά μίλια. Ο Πάνος είπε για 90 μίλια. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Είναι προφανώς 70 μίλια, Γιώργη. Εμείς είχαμε υπολογίσει ότι θα έφτανε στα 20 μίλια, που είναι το όριο το οποίο είχαν θέσει οι Ισραηλινοί, σήμερα στις 8 η ώρα. Και ξέρουμε, ναι, ότι η επίθεση αυτή άρχισε γύρω στη 1 το βράδυ του Κύπριου. Άρα δεν θα είχαν προφτάσει να φτάσουν εκεί, διότι κινούντουσαν με την ταχύτητα του πιο αργού πλοίου. Και τα πλοία πήγαιναν με 9 κόμβους. Αν υπολογίσουμε λοιπόν την απόσταση από εκεί που είχαν δώσει το meeting point, που λέμε, εκεί που είχαν ξεκινήσει, δεν μπορούσαν να είχαν φτάσει τα χωριά. Άρα και εσείς υπολογίζετε ότι είναι περίπου στα 70 ναυτικά μίλια. Έχετε επικοινωνία εσείς, κύριε Βουδούρη, καταφέρατε να μιλήσετε με κάποιον? Είχαμε επικοινωνία με τον Βαγγέλη το Οπισία μέχρι πριν λίγο και όντως, όπως θα λέτε, ότι έχουν καταληφθεί όλα τα πλοία. Τώρα, για αυτό που έγινε στο Μάρμαρα, στο τουρκικό πλοίο, εμείς ξέραμε ότι πολλοί από τους κυβερνήτες είχαν αποφασίσει προβάλλουν μια παθητική αντίσταση. Επιλογή τους, αλλά προφανώς δεν υπήρχε καμία πληροφορία, δεν υπάρχει καμία πληροφορία είμαι πολύ, αν θέλετε, επιφυλακτικός αυτό το οποίο υπόθηκε ότι ανταλλάχθηκαν πυρά. Όλοι, κύριε Βουδούρη, είμαστε επιφυλακτικοί. Όλοι είμαστε επιφυλακτικοί. Να το ξέρετε αυτό, τώρα και τους τηλεθεατές. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Αντιθέτως, όλο το σκηνικό, έτσι όπως εκδηλήθηκε, μοιάζει, πρέπει να το πούμε, πριν από λέξεις, μια πράξη πειρατείας. Είναι μια πράξη διεθνής πειρατείας. Είναι μια πράξη διεθνής πειρατείας με επίθεση και με νεκρούς. Αυτό είναι κάτι πρωτάξιστο για μια ανθρωπιστική αποστολή. Ναι. Πραγματικά, τι να σας πω, μένω άναυδος. Μένω άναυδος και δεν έχω λόγια. Είναι απίστευτο αυτό. Κύριε Βουδούρη, εμείς θα ενημερώνουμε στους τηλεθεατές συνεχώς για το τι συμβαίνει στα καράβια και στα έξι.
αν έχετε και κάποια νεότερη πληροφορία και με εσά ξέρω, από ό,τι ξέρω, τα καράβια είναι 5. Διότι υπήρχαν 2 τα πρωινά βράδυ και υπήρχε και ένα καράβι ιρλανδέζικο. Το οποίο 5 σήμερα βράδυ. Και το οποίο δεν ξέρω αν είχε φτάσει. Η πληροφορία τελευταία που είχα χθες το απόγευμα είναι ότι δεν είχε φτάσει αυτό το καράβι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν μπορώ να το. Πάντως όλα είναι υποκατάληψη, όπως λέτε κι εσείς και όπως μας είπε προηγουμένως και ο Πάνος ο Χαρίτος, αλλά και η Μαρλένα Κατσίμη. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας κυρίες και κύριοι. Απλώς να πούμε μια καλημέρα για να είμαστε εδώ. Καλημέρα, πάμε σε διάλειμμα. Πέντε τόση ώρα έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους. Καλή εβδομάδα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε. Έγκυρη, άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση. Ειδήσεις με προσωπικότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Συμβαίνει τώρα με τη Μαρία Σαράφοβλου. Καθημερινά 10 με 12. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Ανδρικά γυναικεία. Μεγάλα μεγέθη και υπερμεγέθη 58.